Κύριε Μπεκρή, καταρχήν, πώς είναι ο συνάδελφός σας, γιατί αυτό είναι το πολύ ουσιώδες και το επίγον. Η ενημέρωση που έχουμε σχετικά με την πορεία της υγείας του συναδέλφου μας είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εξετάσεις οι οποίες έχουν γίνει είναι ότι έχει πολλαπλά κατάγματα σπονδυλική του στήλη. Έχει τσεστήσει, του έχει διαφύγει δηλαδή η ζωή του τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλαπλά κατάγματα σπονδυλική του στήλη, υπάρχουν κατάγματα στα πλευρά του και υπάρχουν και κατάγματα στα πόδια του. Συμπερώνει. Mm-hmm. Ο συνάδελφός μας τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα και παραπάνω από τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ήταν και δεμένος με ζώνη πάνω στα προστατευτικά και κλειδώματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόληψη με την έννοια να ανέβουν αρμόδιοι επιθεωρητές για να δουν αν το πλοίο είναι ικανό για να εκτελεστούν ασφαλείς εργασία. Είχε ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ρέλι στο οποίο είχε προσδεθεί ο συνάδελφός μας για την ασφάλειά του να είναι σάπιο και όταν εκτέλεσε τα κατάλληλα. Άρα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας έλεγχος ο οποίος δεν έγινε ποτέ. Ξεκάθαρα. Και έλεγχος στο ίδιο το πλοίο, το οποίο βέβαια έχουμε ενημέρωση ότι 12 Τετάρτου είχε περάσει επιθεώρηση η οποία έλεγε το πλοίο είναι καθόλου προβλεπόμενο. Αν θέλετε, μην χτυπάτε το συγγνώμη. Είναι καθόλου προβλεπόμενο. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ακόμα και οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι λιπέστατοι. Και κατά δεύτερον, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αντίστοιχο έλεγχο και από τη Γιάρδα, δηλαδή από το λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό εμείς που θα ανέβουμε για δουλειά εργαζόμενοι, να υπάρχει ασφαλής κανόνας εργασίας. Όλα είναι μέσα στο πλοίο που ήταν και πλοίο της Κόσκο. Μάλιστα, είναι πλοίο της ιδιοκτησίας της Κόσκο, το Pacific Ocean. Λοιπόν, και πραγματοποιήθηκε, έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, το οποίο δεν είναι κακιά στιγμή, ούτε ένα ατυχές γεγονός. Ξέρετε, πριν λίγους μήνες είχαμε νεκρό συνάδελφο. Έχουν γίνει και άλλα ατυχήματα αυτό το διάστημα, πράγμα το οποίο δείχνει ότι. Την ώρα που πριν 6 μήνες χάσατε. Ναι, πριν 6 μήνες. Σκοτώθηκε ο Δημήτρης Οδαγκλής. Προχθές υπήρχε πτώση κοντέινερ πάλι μέσα στο λιμάνι, όπου για λίγα μέτρα δεν έπεσε πάνω στο κουβούκλιο που ήταν οδηγός του φορτηγού να τον έλειωνε. Σήμερα τα ξημερώματα έπεσε από ύψος. Ο συνάδελφός μας, επειδή ήταν σάπια τα κυκλειδώματα προστασίας. Άρα κινδυνεύεται σε καθημερινή βάση, προφανώς, κύριε Μπεκρή. Προφανώς. Είναι πασιφανές αυτό το πράγμα. Προβλέπετε, ακολουθήθηκε κάποιος έλεγχος, υπάρχει κάποια διαδικασία ελέγχου, έγινε το ατύχημα. Με παρέμβασή μας απευθείας, γιατί και εγώ δούλευα εκείνη την ώρα στο ίδιο πλοίο, λίγα μέτρα παρακάτω, καλέσαμε με το σωματείο τις αρμόδιες αρχές, το λιμενικό, έγινε όλη η διαδικασία η οποία προβλέπεται και αυτή τη στιγμή έχουν ασκηθεί απαραίτητες διώξεις, έχει ενημερωθεί το ΚΕΠΕΚ, υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν όλα και θα ακολουθηθούν όλα τα βήματα σχετικά με τη διελεύκανση του ατυχήματος. Κύριε Μπεκρή, εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε στον τηλεοπτικό αέρα να μου λέτε ότι διεκδικείτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, περισσότερα μέτρα προστασίας. Τραγική ηρωνία που σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια στην εργασία, έτσι, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τι έχει γίνει από τότε, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στο ίδιο ακόμα, στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε. Ναι. Εδώ πέρα να γίνουν θέλω να. Πρέπει να αποσαφηνιστεί μια κατάσταση. Λοιπόν, είναι καθαρό ότι υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες ευθύνες αυτές έχουν όνομα και επίθετο. Δηλαδή, δεν μπορούμε πλέον να κρυβόμαστε ή να υπάρχει ένα θέατρο του παραλόγου και να κρύβονται κάποιοι πίσω από το δάχτυλό τους. Από την πρώτη μέρα που έγινε η παραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά το 2009 μέχρι και την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου το 2016, λοιπόν. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν υπήρχε καμία πολιτική βούληση από όλες τις κυβερνήσεις προκειμένου να υπάρχει εκεί πέρα ένα εργασιακό καθεστώς με συγκροτημένα δικαιώματα, με μέτρα υγείας και ασφάλειες, με την ασφάλιση την οποία πρέπει να υπάρχει για τους εργαζόμενους. Δηλαδή. Άρα βαρέα και ανθυγιεινά δεν έχετε. Βαρέα και ανθυγιεινά δεν έχουμε, ενώ αυτή τη στιγμή η ίδια η Επιτροπή Κρίσεως για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά του Υπουργείου Εργασίας έχει γνωμοδοτήσει ότι οι εργαζόμενοι στους προβλήτες 2 και 3, όπως και οι συνάδελφοί μας
λιμενεργάτες στον προβλήτα 1 του ΟΛΠ θα πρέπει να εντάσσονται και να εφαρμόζεται η νομοθεσία σύμφωνα στην με. Στην προβλήτα 1 έχουν βαρέα καμφυγιεινά. Βεβαίως. Δηλαδή, αν δουλεύεις στην προβλήτα 1, έχεις βαρέα καμφυγιεινά. Αν δουλεύεις στη 2 και 3, δεν έχεις. Ακριβώς. Και το παράδοξο είναι ότι ήδη από το 2019 υπάρχει με απόφαση της Κόσκο η λειτουργική ενοποίηση των τριών προβλητών. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι του προβλήτα 1 κάποιες φορές εκτελούν εργασίες στους προβλήτες 2 και 3, δουλεύουμε δίπλα-δίπλα, και αντίστοιχα, εργαζόμενοι που είναι στους εργολάβους στους προβλήτες 2 και 3 εκτελούν εργασίες στον προβλήτα 1. Άρα, γι' αυτό μιλάμε ότι εδώ πέρα υπάρχει το θέατρο του παραλόγου. Και δεν είναι θέατρο του παραλόγου, είναι μια στρατηγική επιλογή η οποία έχει γίνει. Και εδώ πέρα θα πρέπει κάποια πράγματα να μπορέσουμε και εμείς να τα εξηγήσουμε. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχει επιλεχθεί αυτή η σχέση εργασίας με ελαστικές μορφές, μέσω εργολάβων, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, με ατομικές συμβάσεις, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχει γίνει για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μέσω αυτό αυξάνεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εργολάβος σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στον εργολάβο υπάγεται στον εργολάβο και άρα η μεγάλη επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι και να πάθει. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία, να Ακριβώς. τα εξηγούμε γιατί ο κόσμος ναι. Είναι μια στρατηγική επιλογή η οποία έχει γίνει από την Κόσκο, εντάξει, και με το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα έχει ξυλωθεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και έχει να κάνει με σκοπό μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε και απαιτούμε όλα αυτά τα χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο κορύφωσης, είναι το γεγονός ότι ζητάμε να υπάρξει εδώ πέρα μια συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία να κατοχυρώνει και να διασφαλίζει αυτά τα οποία είναι, και δεν το θεωρούμε εμείς, ελάχιστα και είναι και τα νόμιμα. Και να γίνω λίγο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε ότι υπάρχουν οι ατομικές συμβάσεις όπου βασίζονται στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός μας δηλώνουν ως ανειδίκευτους εργάτες. Για να κρέμεσαι στα 12 μέτρα. Ακριβώς. Και παλιότερα υπήρχαν και συμβάσεις λιμενεργατών, οι οποίοι επειδή έτσι μας βάφτισαν, μας χαρακτήριζαν μέσα από τις ατομικές συμβάσεις, ακόμα και οι συσκευασίες ταφίδας. Η εργασία μας, για όποιον ενδιαφέρεται, δεν είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είναι και σύνθετη. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα εργαζόμενο, έναν οποιονδήποτε άνθρωπο και να τον πετάξει μέσα στο λιμάνι. Μια τέτοια κίνηση είναι εγκληματική, αποτελεί έγκλημα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή εκτελούμε μια εξειδικευμένη εργασία, όπως βέβαια και άλλοι συνάδελφοι σε διάφορους κλάδους, όπως και οι συνάδελφοι Οικοδόμη Φερρυππίν, οι μεταλλεργάτες, οι ναυτεργάτες και σε άλλους χώρους. Λοιπόν, δεν γίνεται εδώ πέρα να πάμε με μια βάση η οποία θα είναι ο κατώτατος μισθός και η οποία θα λέει μετά η κεφαλή παροχή εργοδότη. Αυτό που ζητάμε σε αυτή τη φάση είναι να κατοχυρωθεί ο μισθός μας σε ένα βασικό ημερομίσθιο, το οποίο θα είναι η βάση, και από εκεί και πέρα να υπάρξουν και να συνυπολογιστούν οι προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία, προφανώς, για Σαββάτο, για Κυριακή, για αργίες. Και βαρέα και ανθυγιεινά. Βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να πει. Δηλαδή, πώς να το αποδείξουμε ότι είχαμε νεκρό. Έχουμε δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Έχουμε δεκάδες επαγγελματικές ασθένειες. Ο κόσμος υποφέρει. Οι γιατροί στα νοσοκομεία του Πειραιά μας ξέρουν με τα μικρά μας ονόματα. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Θρηνήσατε ένα συνάδελφό σας πριν 6 μήνες, τραυματίστηκε σοβαρότατα ένας άλλος συνάδελφός σας το πρωί, χθες πλέον. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, εμείς σήμερα, γιατί προηγουμένως είχαμε γενική συνέλευση στις 10 ώρα το βράδυ, όπου υπήρχε τεράστια συμμετοχή συναδέλφων, λοιπόν, μετά τον εμπειγμό τον οποίο έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, ναι, σχετικά με τα αιτήματα αυτά που βάζουμε, που είναι να συνυπολογιστούν οι προσαυξήσεις μας και οι τριετίες μας, τα βαρέα, να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή το 1/3 των εργαζομένων είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης, και να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας, και να μην είμαστε εργαζόμενοι και πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Πήραμε απόφαση μέσα από τη Γενική Συνέλευση ότι αυτή τη στιγμή το λιμάνι του Πειραιά παραμένει κλειστό με 24ωρη και επαναλαμβανόμενες απεργίες, που θα είναι αποτέλεσμα νέων γενικών συνελεύσεων και διαδικασιών, ναι, γιατί εμείς έτσι λειτουργούμε, όχι με σε κλειστά γραφεία. Λοιπόν, μέχρι ως ότου η Κόσκο και οι συνεργάτες της και με ευθύνη της κυβέρνησης
που είναι θεματοφύλακας όλων αυτών, έτσι, αυτός είναι ο ρόλος υποτίθεται. Λοιπόν, μας φέρουν μια πρόταση συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα λύνει και θα ικανοποιεί αυτά τα ελάχιστα και νόμιμα αιτήματά μας. Απεργία διαρκείας λοιπόν από τους εργαζόμενους στην Κόσκο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπεκρή. Εγώ και κρατώ. Και την Κυριακή είναι η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10.30. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στο λιμάνι του Πειραιά, που πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να δώσουν το παρόν. Μακάρι. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα να έχει βελτίωση στη ζωή του ο εργαζόμενος, να προστατεύσει τη ζωή του και να ανοίξει ένα δρόμο για το μέλλον των παιδιών του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, που ήσασταν εδώ.